Ωραία. Για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Περικλή μου, εγώ θα είμαι εδώ μαζί σου. Όχι, εγώ θέλω να μου πεις εγώ Αλφα Μέγα και μετά ξεκινώ. Θα σου πω εγώ Αλφα. Μόνο. Και θα μείνω εδώ μαζί σου για να κάνουμε το κοντόπουλό μας. Λοιπόν, πώς αρχίζουμε, λέμε τα υλικά έτσι. Να δούμε λοιπόν ναι, την κάρτα με τα υλικά. Είναι δύο φιλέτα κοντόπουλο, δύο κουταλάκια. Πες μου τα. Ένα σύλλαβε. Γιατί θα σου πω κουταλάκια, κουταλιές, θα σου τα πω όλα. Βαλσαμικό, κρέμα βαλσαμικό, ναι. Ο Παπαδημητρίου, μια καταπληκτική σειρά που θα τη δούμε και μετά, τον υστέρο. Ένα κύβο ζωμό κοτόπουλο, το οποίο mm-hmm. το διαλύουμε μέσα σε ένα φουντζάνι νερό. Έχεις δύο κουταλιά της σούπας βούτυρο νοράτο. Ναι. Τέσσερα κρεμμύδια μικρά ή ένα πιο μεγάλο ανάλογα με το τι βρίσκεις. Τέσσερα με πέντε φρέσκα σίκα και αλάτι πιπέρι. Αυτό είναι. Τέλειο. Όμως, έχουμε να πούμε το εξής. Η σειρά που έχει βγάλει ο Παπαδημητρίου είναι από τις πιο ωραίες σειρές σε κρέμες βαλσαμικού. Ναι. Αν το πάρεις, έχει βγάλει με μουστάρδα και μέλι, έχει βγάλει με σίκο, έχει βγάλει με... πώς το λένε... Orange lemon. Έχει πορτοκάλι, ναι. Με λεμόνι, έχει βγάλει με ρόδι, έχει βγάλει... Με ρόδι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Και με ρόδι είναι εξαιρετικό. Και αυτό εδώ το, με... Με τι είναι εσύ που το διαβάζεις ότι δεν έχω το ελαιό μου. Με εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο. Ναι, έχει βγάλει η σειρά του, είναι απίστευτη. Είναι μουστάρδα με μέλι. Ναι, είναι απίστευτη. Είναι πολύ ωραία. Η σειρά, ναι. Η σειρά είναι απίστευτη. Το καλό είναι χαμηλές σε θερμίδες. Δεν έχει γλουτένι, gluten free, mm-hmm. όπως λένε και οι Εγγλέζοι. Εσύ πρέπει λοιπόν. Καλά. Ναι, καλά. Να σου πω την αλήθεια, τη εποχή, τα κυριολογήματα, το ένα, το άλλο κλπ. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Ο πλανητάρχης θα πολύ καλά. Στα νέα μας. Θα σου τα πούμε σε λίγο φυσικά για τον πλανητάρχη και για τα όργια που γίνονται στο πόλι. Έχουμε πολλά να σου πούμε πιο μετά. Ναι. Όχι να αφήσει αμέσως, να κάτσει να μας ακούσει. Να κάτσω οπωσδήποτε να σε ακούσω. Πες μου τι θέλεις να κάνω να σε βοηθήσω. Θέλεις να ακούσω κρεμμύδια. Όχι, γιατί είναι σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Ούτε με ένα λεπτό, σε μισό δευτερόλεπτο είμαστε έτοιμοι. Μπορώ, θέλεις να φάω ένα κιλό σίκα. Αχ, αυτό θα το τρώω και εγώ, ευχαρίστω όμω. Είναι τόσο παγιδικά. Είναι τόσο παγιδικά που χρησιμοποιεί από αυτό. Ευτυχώ δεν έχω έτσι θέματα. Είναι τόσο παγιδικά που ό,τι και να σου πω. Τώρα λοιπόν, ξεκινώ με το βούτυρο και όπω κάνω συνήθω σε όλε μου τι εκπομπέ, βάζω και μια σταγόνα, βάζω και μια σταγονίτσα λαδάκι για να μην μου κάψει ο βούτυρο καραμελώσει αμέσω το μικρό γάλα που υπάρχει μέσα στο βούτυρο. Εντάξει. Ναι. Και εννοείται να σας ξαναπώ ότι σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας η Χριστιανά. Η οποία μας λείπει, ναι. Πάρα πολύ. Μας λείπει. Αχ, φτυχώς ήρθες σήμερα. Φτυχώς, γιατί βάζεις το σταυρό σου. Τι. Γιατί το... υπενθυμίσαμε τι. Μάσταν... Ευτυχώς που είναι καλά θα λες. Ευτυχώς που είναι καλά εννοείται. Υπενθυμίσαμε τι. Και το ότι υπενθύμισε όλος ο κόσμος. Και οι ακροατές και διάφοροι. Και στο ραδιόφωνο. Ακούμε τα σχόλια που δεξιά-αριστερά του τον κόσμο. Τώρα λοιπόν, μόλις λιώσει το βουτυράκι μας, θα ξεκινήσουμε να βάλουμε πρώτα κρεμμύδια να καραμελώσουν λίγο. Mm-hmm. Okay. Τα κρεμμύδια τρώνε τα πολλά. Τα κρεμμύδια είναι και σε συνδυασμό με το βαλσαμικό, δεν μπορείς να φανταστείς τι γεύση δίνει. Δεν μπορώ εγώ, μπορεί νομίζω μια κοπέλα να μου κοντέψει να καταλάβει. Όχι, διότι είναι ψημένο. Όχι, δεν μυρίζει καθόλου. Και ειδικά αυτό το είδος το κόκκινο, το κρεμμύδι. Παρόλο που δεν βρήκαμε από τα άλλα τα κρεμμύδια, τα σάλοτς, τα οποία λένε οι Εγγλέζοι. Ναι. Προσπάθησα να το βρω στα ελληνικά, δεν έχω βρει το όνομα σε ελληνικά. Είναι κάτι μακρόστενα, μικρά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε πολύ μέσα στη φάδο. Και γλυκένει και άλλο το φαΐ εκείνο. Είναι εξαιρετικά. Και δεν μυρίζουν. Δεν καθόλου. Ούτε αυτά βέβαια μυρίζουν. Απλώς λίγο καραμέλο μαθαίνουν να πάρουν την ώρα τους. Εσύ είσαι φίλος του κρεμμυδιού. Ναι. Και μια και μιλούσατε για... Σας είχα βάλει σε διαγωνισμό για ψαρονέφρι. Ορίστε το ψαρονέφρι του Χοδοπούλου. Αντρέα, είναι ψάρι.
Ναι, ψάρωνε ότι έχει για το κοτόπουλο όμως. Είναι το φιλετάκι, το μινιό, το φιλέ μινιό του κοτόπουλου. Είναι μέσα από το κοτόπουλο. Ναι, μπορεί να το πεις και ψαρωνεύει όμως. Είδες την όμως τη Βαρβάρα Μπαρόνο με μαϊρά. Τι θυμάται τα. Ως δαμε. Η Βαρβάρα. Στο να τα βλέπει. Ξέρεις καλά τη Βαρβάρα. Ξέρεις καλά τη Βαρβάρα. Γιατί εγώ κλείω 4 χρόνια με τη Βαρβάρα τώρα. Καλέσεις σπίτι σου, μια ημέρα, τις δικαιολογίες του τα ουλά. Για να γλιτώσει ο τραπέζι. Δεν θα το γλιτώσει όμως. Που λες, 4 χρόνια κλείνουμε τη Βαρβαρίτσα. Λάβεις να μέτρετε. Τώρα λοιπόν, έχουν καραμελώσει κάπως τα... Το κοτόπουλο μου το έχω κόψει, δηλαδή όπως ήταν 4 φέτες. Γιατί ήταν και παχύ κιόλας, για να ψήνεται πολύ πιο γρήγορα. Το τοποθετώ εδώ και το ψαρονεφράκι και ψήνονται μαζί με το με τα κρεμμύδια. Το βούτυρα με τα κρεμμύδια. Βούτυρα κρεμμύδια μαζί. Είναι τόσο γρήγορο, τόσο γρήγορο και απλό πιάτο που δηλαδή αν θες κάτι να εντυπωσιάσεις λίγο τη φίλα σου, το φίλο σου, την κόμενα σου, την κόμενα σου, την αραβωνιαστικά σου, τι είναι κασού. Έχεις να είναι επέτειο αύριο, τι να κάνεις. Κοντόπουλο με σίκο λες. Με κρέμα βαλσαμικού ξύδια, με ξύδι Παπαδημητρίου εδώ, για άντε, επέτας. Τι μου το πιο ωραίο φαγητό που κάνεις σε γυναίκα. Σε γυναίκα. Ναι, που είπες ότι είναι να κάτσω να μαγείρεσαι. Δεν έπαιγα σε κόπο να είμαι ειλικρινής. Να τι παρεκκλήμα, είναι τις περιποίησες τις γυναίκες. Όλες, όλες. Όλες τις περιποιούμε, δηλαδή και ένα απλό σάντουιτς που θα τους κάνω κάτι ξεχωριστό είναι πάλι. Δεν είναι. Ναι. Αλλά θα αν ήταν χαβιάρι θα ήταν ξεχωριστό, κοπέλες. Εγώ προτιμώ το σάντουιτς το χαβιάρι. Αστακό. Προτιμώ το σάντουιτς επίσης και με καλά σουβλάκια. Βλέπεις και σουβλάκια, είδες στην Ιταλία. Η Ιταλία στο σουβλάκι, μίξη με σεφταλίες. Όχι σεφταλίες, κοτόπουλο. Κοτόπουλο σουβλάκι. Λοιπόν, εδώ το σβήνω με, το λίγο, με λίγο ζωμό. Είδες, έχει πάρει και ένα χρώμα το κοτόπουλο μαζί. Ναι. Διότι έχουν καραμελώσει τα κρεμμύδια. Το αφήνουμε να εξαντληθεί λίγο το... να εξατμιστεί μάλλον το... ο ζωμός. Ο ζωμός για να συνεχίσει, θα χαμηλώσω τη φωτιά για να συνεχίσει το ψήσιμο. Α, Χριστιανά μου, πού είσαι. Έρχεται. Έρχεται. Για καταλάβεις, τρώγω, ναι, τρέχω και τόσο πολύ με το μαγαζί για να προλάβουμε το άνοιγμα του μαγαζιού του Options. Το οποίο ούτε καν, δηλαδή αν δεν μου το έλεγαν οι γειτόνισσες και κυρίες που παίρνουμε ναι. Στον δρόμο, η Χριστιανά τι γίνεται, είναι καλύτερα η Χριστιανά, είναι αυτό. Ούτε και που θα παίρνα πρέφα. Εντάξει, τώρα τρέχεις για το καινούριο μαγαζί. Εντάξει, δεν θα παίρνα πρέφα, διότι δεν, σου λέω είμαι τόσο πολύ απασχολημένος με το μαγαζί. Πώς πάει, πέρα. Εντάξει. Καλά, δόξα ο Θεός. Ας είναι καλά η Μεριλού, η εταιρεία Μεριλού, η οποία με βοηθάει για φάνταστα, που έχουν κάνει την ανακαίνιση όλοι. Ο φίλος Μωσάκης, η Μαρία, ο Οδυσσέας, η Άννα. Όλους να τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθούν τόσο πολύ. Ανασταλείς. Για άνοιξε μου το διότι δεν βαριέμαι να φορώ γελία για κάποιο λόγο. Εδώ σας γράφω δύο κουταλιές σε βαλσαμικό οξύδι. Είναι κρέμα βαλσαμικό, θα το δείτε είναι πολύ πιο παχύρευστο. Εκεί είμαστε. Και βλέπεις παίρνει ένα χρώμα ξεχωριστό. Μπορούσα βέβαια, μια και χρησιμοποιώ σίγουρα. Χρησιμοποιούσα το βαλσαμικό του, το οποίο είναι με το σίχο. Καράβες. Ναι. Έχει ένα μεσίχο. Πάρα πολλές γεύσεις. Ναι, μεσίχο με ναι. Και το άλλο πάλι που πρέπει, που είναι καταπληκτικό, είναι εκείνο με το ρόδι. Με το ρόδι είναι απίστευτο. Και φαντάζομαι σε ευκολύνουν και πολύ σε συνταγές σου. Ω, ναι. Και ειδικά να σου πω κάτι που πρέπει να πούμε στις νοικοκύρες. Είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίες σάλτσες μπορείτε να κάνετε για τις σαλάτες σας με αυτά τα αξίδια. Δηλαδή είναι τόσο καλά ισορροπημένα. Εγώ θα προσθέσω ακόμα λίγο ζωμό. Διότι το ίδιο το οξύδι έχει καταστηθεί αρκετά. Και μου έχει κάνει λίγο πιο παχυρευστή τη σάλτσα μου.
πάση περιπτώσει, θα είμαστε έτοιμοι ώσπου να βάλουμε λίγο αλατάκι. Αχ, Περικλή μου, βλέπω ότι τη σάλτσα, πρέπει και η σάλτσα να είναι... Το αλατάκι το έχω εδώ, ωραία. Έλα, Βαρβαρά. Είναι έτοιμο ακόμα. Α, να ετοιμαστεί να ψηθεί μετά. Λοιπόν, το αλατάκι, βάζω πάντα προς το τέλος λίγο αλάτι. Λοιπόν, λίγο πιπεράκι. Και είναι έτοιμο το τραπέζι. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Μας λείπει η Βιλενάδα, ναι. Η Κόμενα, ο φίλος. Μας λείπει η Βιλενάδα. Άντε, στρώστε το τραπέζι, παιδιά. Και ένα κλαρίνο. Και είναι τέλεια. Πω. Έλα και σε πεθυμίσαμε. Καλώς, να μπω από εδώ. Καλώς σας βρήκα. Έλα και σε πεθυμίσαμε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να περιμένεις ότι μπορώ να χορέψω. Για να χορέψω. Εγώ σε έχω ικανή για όλα. Δεν θα σε φιλήσω καταρχήν. Σε έχω ικανή. Μακριά και αγαπημένη. Είναι μόλις ήρθα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, περίμενε, Περικλή μου, έρχομαι αμέσως. Σε εγώ ικανή για όλα, εσένα. Μα να χορέψω. Εντάξει, το σώμα δεν ακολουθεί το πνεύμα. Αλλά δεν και πειράζει. Και τι θα κάνεις. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πηγαίνω πάντα και εδώ στα παιδιά. Να πω δύο κουβεντούλες, Περικλή μου, και έρχομαι να συνεχίσουμε. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Και εγώ σας πεθύμισα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, δεν έχω ανακτήσει πλήρως όλες μου τις δυνάμεις. Νομίζω ότι μου φαίνεται. Τώρα αποεβάφτε και σας λέω καλύτερα. Ναι. Βαρβάρα, με την καλή κουβέντα μπάντα στο στόμα. Αύριο να είσαι καλά. Ελπίζω ότι θα πάμε μαζί μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε. Μια χαρά. Μια χαρά θα πάμε. Να είσαι καλύτερα τώρα που ήρθες. Νομίζω και εγώ ότι τώρα που ήρθα θα είμαι καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα 3:20, όταν ξεκίνησα από το σπίτι, παραμείνω έτσι μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήμουν πολύ καλύτερα με το που έφτασα. Πάλι ήμουν, αφού βλέπουμε τα παιδιά, και έμειναν κάπως. Χριστιανά μου, μα είναι να βγεις. Βγήκαμε, είμαστε εδώ, γι' αυτό έτσι καθυστέρησα και λίγο να βγω στον αέρα. Αλλά είμαστε μαζί. Ο κόσμος να χαλάσει, θα είμαστε μαζί. Δώσ' τώρα, Μιχάλη. Άντε, λίγο να χορέψω. Μόνο τα χέρια. Πάμε στη μαγειρική μας. Περικλή μου. Σένα μου. Περικλή μου, εδώ ο Χάρης που τον άκουγα. Ναι. Εδώ, μάλλον έλα, Χάρη μου, εσύ κοντά. Έλα να, έλα να συνεχίσεις, ναι, να ακουμπήσω εγώ εδώ τελειώσει. Πίσω. Ναι. Τι γίνεται? Καλά, αγάπη μου. Είπα πως εξηγούσα το ότι για να καταλάβεις, εγώ δεν είχα καταλάβει πως η Χριστιανά ήταν άρρωστη. Μα αν βλέπεις την εκπομπή μας κάθε μέρα. Αγάπη μου, ακόμα και τις μέρες που είναι εσύ εδώ. Τη βλέπω απλώς για το λόγο του ότι τρέφω με το μαγαζί για το ανοίγμα του μαγαζιού. Το ξέρω, Περικλή μου, σε πειράζει. Λοιπόν, και πειροερχόμουν στον δρόμο και με σταματούσαν. Η Χριστιανά πώς είναι, η Χριστιανά. Τι έχει η Χριστιανά, καλά είναι η Χριστιανά, τους έλεγα. Πολύ καλά. Και εγώ βιαζόμουν, έφευγα. Εντάξει, πιάνω τα σπίτι, λέω τη μητέρα μου, τι έχει η Χριστιανά. Γιατί δεν είχαν την εκπομπή σου. Και μου λέει, άμα δεν τα μάθες, τροπή σου, μου λέει. Όχι, εντάξει, τώρα. Μια χαρά. Λοιπόν, λέει... Χάρη μου, σας αφήνω να μαγειρέψετε μαζί. Εγώ πάω να τελειώνω καθίσω λίγο πιάτο. Εκεί με τα παιδιά. Περικλή μου, σας αφήνω να συνεχίσετε εντάξει, μαζί με το Χάρη. Είπαμε, μαζεύουμε και κρατάμε δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να κοιμάσαι σκεπασμένη, σε παρακαλώ. Κοιμάμαι σκεπασμένη, μακάρι να ήταν αυτό, Περικλή μου. Σε αυτό δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, μη μου αγχώνεσαι. Όχι, γιατί τώρα με προσέχω. Άντε και έλα, μόλις τελειώσετε, γιατί έχουμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες, διαγωνισμούς, πολύ πράγμα σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, στείλω το πιάτο μου τώρα. Ναι. Εδώ, θα αφήσω και τα κρεμμυδάκια βέβαια. Η σαρσούλα, η οποία βλέπεις έχει καταστηθεί έτσι ωραία. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει φοβερά, φοβερά. Αυτή η κρέμα βαλσαμικού του Παπαδημητρίου σου λέω έχει... Είναι θαυματουργή στα πιάτα και σε βοδινό και σε χοιρινό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ θα το σύστηνα να το χρησιμοποιήσεις προς το τέλος, Χάρη μου. Καταλάβες τι εννοώ. Mm-hmm. Να μην το χρησιμοποιήσαν από την αρχή, ούτως ώστε να κρατήσει όλα τα αρώματα, όλα τα γεύσεις που έχει μέσα. Το γαρνίρω με λίγα σίκα, φρέσκα. Μπορούσα να το γάρνιρα βέβαια και με λίγο, πώς το λένε, με μουσταρδά. Όχι το μουσταρδά, το... Πώς το λένε, τα... Αυτό, με το ρόδι. Με λίγο ρόδι, για να δώσω λίγο χρώμα στο πιάτο. 2-3 φιλαράκια
φρέσκο μαϊδανό. Και αυτό είναι το πιάτο μας. Κοτόπουλο με βαλσαμικό Παπαδημητρίου. Είναι τέλειο, καταπληκτικό. Άντε, να το στο πάλι να δοκιμάσουμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και Χριστιανά μου, πάλι περαστικά σου. Ναι, Περικλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ αγάπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και το χάρι μας και τον Περικλή.